Το 1 ευρώ το κιλό ξεπέρασε η τιμή της ντομάτας, τα 2 ευρώ το κιλό άγγιξε η τιμή στο αγγούρι, στα κολοκύθια, στη μελιτζάνα και όχι μόνο, με τις ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα να οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο τους καταναλωτές. Πού βλέπετε αυτού. Σε όλα. Στην ντομάτα, στα αγγούρια, στις πατάτες, παντού. Παντού. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εγώ παίρνω 4,5 κατοστάρικα. Με αυτό μπορεί να ζήσει και να άρχισε τις λαϊκές. Όλος ο κόσμος παραπονιέται. Δεν πάμε καλά. Εγώ λέω ο Θεός να βάλει το χέρι του. Που έχουν ανέβει και τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα στο 100%. Το ρεύμα έχει ξεφύγει εντελώς. Τα καύσιμα το ίδιο. Για φέτος πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τις τιμές σε ένα επίπεδο. Του χρόνου δεν ξέρω και ποιοι θα καλλιεργήσουν στην αδέρφη μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν παλεύεται η κατάσταση. Έχει αρχίσει και γίνεται εξωφρενικά δύσκολη. Φυσικό είναι κάποια στιγμή και οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Άσε που σιγά σιγά εξαφανίζονται, λιγοστεύουν οι ποσότητες που καλλιεργούν η παραγωγή, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Έχουν αυξηθεί. Ένα 20% σίγουρα. Τύχει η ντομάτα. Έχει πάει ένα 1,5 ευρώ. Στα λάχανα, στα κουνουπίδια, στα μπρόκολα, είναι και θέμα καιρού, έτσι. Καταλαβαίνουμε και τον κόσμο, αλλά εμάς μας καταλαβαίνει κανείς. Δεν υπάρχει δουλειά, το ενεργειακό κόστος είναι ανεβασμένο. Φανταστείτε ότι παλιότερα βάζαμε, παράδειγμα, 20 ευρώ πετρέλαιο και είχαμε την αντιστοιχία στο ίδιο λίτρο και τώρα θα είμαι 30 με 35 ευρώ στα ίδια ακριβώς λίτρα. Ξέρουμε άμα θα ξανακαλλιεργήσουμε πράγματα. Σε απελπιστική θέση βρίσκονται και οι αγρότες με φόντο της αυξήσεις φωτιά στο κόστος καλλιέργειας, καυσίμων, αγροτικού ρεύματος, λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Να τη δοτήσει, να κάνει κάτι, να μπορεί να αγοράζει φτηνά εφόδια για να μπορεί να καλλιεργήσει. Πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή για να πάω εγώ από τη Μεσαρά να πάει ένας παραγωγός να πουλήσει τη λαϊκή, τα έξοδά του είναι γύρω στα 70 ευρώ. Καύσιμα, φόρους, τάντες είναι 70 ευρώ. Πώς θα βγάλει μεροκάματο. Πόσο πρέπει να πουλήσει. Δεν πρέπει να ανεβάσει τιμές. Μπορεί ο άλλος να αγοράσει 5 κιλά ντομάτες, θα αγοράσει 1 κιλό ντομάτες. Ούτε ένα. Εμείς την πληρώνουμε όλοι. 1,5 ευρώ πήρα, 1,45 αχλάδια, πουλάω 1,5 ευρώ. Αν συνεχιστεί, θα πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε τις υποχρεώσεις δικές μας. Εντελώς μαύρα μέχρι το τούνελ, πολύ βαθύ. Οι συνάνθρωποι μας πρέπει να γίνουν στα χωριά, να αρχίσουν να δουλεύουν. Το σπανάκι τώρα πάει 2. Αλλά να φανταστείτε, ο χοντρικός κατεβαίνει πάρα πολύ λίγο. Μαλόγια είχε ανέβει τη τιμή του, το σπανάκι, το μπρόκολο, αυτά. Δεν βγαίνουμε, τι να κάνουμε. Πρέπει να χαμηλώσουμε την τιμή αναγκαστικά ο κόσμος για να το πάρει. Ο κόσμος είναι ακριβώς, δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Γιατί το φτηνό. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτή είναι η διαφορά. Τα πάντα έχουν αυξηθεί, κοπελιά μου. Τα πάντα. Όχι μόνο. Άμα λογαριάσει από το φυτό μέχρι το. Δεν βγάζουμε τίποτα. Ερχόμαστε για κομμάτι ψωμί. Όπως τονίζουν, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις τιμών το επόμενο χρονικό διάστημα με αρκετούς παραγωγούς να εκφράζουν τον προβληματισμό τους και σε σχέση με τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δεν ξέρω με αν καλλιεργήσουμε την επόμενη σεζόν. Αυτή τη στιγμή οι σπόροι, τα φυτά και τα λιπάσματα, σας λέω, αυτή τη στιγμή έχουν πάρει πάνω από τις 100% αύξηση. Όταν ένα ζουβάλι λιπάσμα το έπαιρνε 12-13 ευρώ και τώρα έχει 30 ευρώ και ένα καλό λιπάσμα από 40 ευρώ το παίρνει σε 70, μπορείς να καλλιεργήσεις.